Συνεργαζόμαστε με τους μακεδονικούς συλλόγους, με τις παμακεδονικές ανά τον κόσμο, αλλά συνεργαζόμαστε και με συλλόγους από την Ελλάδα, από το χώρο της Μακεδονίας και φυσικά με άλλους συλλόγους που υπάρχουν σε άλλα μέρη της Μακεδονίας, μακεδονικούς συλλόγους. Σήμερα κάναμε οι διάφοροι delegates που ήρθαν, οι αντιπρόσωποι, είχαν τις εκθέσεις τους, ιδιαίτερα οι πρόεδροι τμήματων και σωματείων της Παμακεδονικής ΗΠΑ και οι κυβερνήτες. Και συνεχίζεται αυτή η εργασία, συνεχίζεται μέχρι που να δώσουν τις αναφορές τους οι υπόλοιποι. Έρχονται συνέχεια, ακόμα δεν ήρθανε όλοι, αλλά σήμερα είχαμε περίπου 50 αντιπροσώπους. Και έχουμε και δύο τμήματα της νεολαίας μας από την Βοστόνη, χορευτικά, που και αυτοί φυσικά είναι αντιπρόσωποι, και είναι περίπου 25 άτομα και αυτοί. Όλα κιλά ομαλότατα, είχαμε μια ωραία έναρξη ψες το βράδυ, συγκεντρώθηκε πολλής κόσμος, είχαμε την συμπαράσταση της τοπικής κοινωνίας εδώ και τους ευχαριστούμε όλους. Εχθές έγιναν τα εγκαίνια του 67ου Συνεδρίου Παμακεδονικής Αμερικής και του 11ου Παγκοσμίου Συνεδρίου Παμακεδονικών Ενώσεων Υφηλίου. Σήμερα άρχισαν οι διεργασίες του συνεδρίου με εγγραφή των delegates, των μελών, και αμέσως άρχισαν να γίνονται αναφορές προέδρων και κυβερνητών. Θα συνεχίσουμε με μέρος εκλογής του επομένου συνεδρίου, και φυσικά θα βγουν ψηφίσματα από την συνεδρίαση και θα δουλέψουν πολλές επιτροπές, όπως είναι του οικονομικού, πολιτιστικού, πολιτιστικές επιτροπές, επιτροπές του διαδικτύου και νέων μελών, επιτροπές καταστατικού, και όλες αυτές τις μέρες θα συνεχίζεται αυτό, και την Πέμπτη πρωί θα γίνουν εκλογές νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Παμακεδονικής, και το απόγευμα θα γίνουν εκλογές για το Αλεξάνδριο Διεθνές Ίδρυμα για νέο Διοικητικό Συμβούλιο, και επιπλέον θα γίνουν και εκλογές της Εκτελεστικής Επιτροπής. Η Παμακεδονική Ένωση Ηνωμένων Πολιτειών έχει κάνει ένα μεγάλο αγώνα για να εμποδίσουμε τους βόρειους γείτονές μας να πάρουν, να κλέψουν το όνομα της Μακεδονίας μας. Δυστυχώς αυτοί έχουν αυτοπαγιδευτεί στην προπαγάνδα τους ότι αυτοί είναι Μακεδόνες, και πιστεύουμε ότι μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσαν να τους πιέσουν για να ξεφύγουν από αυτή την παγίδα και έτσι να μπορέσουν να γίνουν μέλη της Διεθνούς Κοινότητας Ευρώπης και της Αμερικής και του ΝΑΤΟ.